καλούμε τους συνταξιούχους να συμμετέχουν την Παρασκευή 24 Ιούνιου στη μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα. Γιατί δεν αντέχουμε άλλο τις περικοπές, τις αυξήσεις, την ακρίβεια. Πώς να επιβιάσουν οι συνάδελφοι με συντάξει των 360 ευρώ και των 700 μειχτά, που είναι το 50% των συνταξιούχων. Γι' αυτό δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτός ο δρόμος είναι δοκιμασμένος, έχει φέρει αποτελέσματα. Δεν μας αφαίρεσαν από τη συντάξη μας την προσωπική διαφορά, το αφορολόγητο, όποια αναδρομικά πήραμε. Μας κλέβουν 8,5 δισεκατομμύρια το χρόνο με τις κρατήσεις από το 10, από το 2010 και μετά. Είναι δουλεμένα με υδρότα και πολλές φορές με αίμα. Γι' αυτό η αγανάκτησή μας να γίνει οργανωμένος αγώνας για τα δίκαια αιτήματά μας. Όλοι οι συνταξιούχοι με τα λεωφορεία που θα ξεκινήσουν από τον Άγιο Ανδρέα την Εκκλησία τις 7:30 το πρωί την Παρασκευή για Αθήνα. Τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για ελάφρυνση είναι ένας εμπεγμός και κοροϊδία για την ελάφρυνση των βαρών στο λαϊκό εισόδημα. Από τις τεράστιες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα καύσιμα, στα άλλα αγαθά και υπηρεσίες, δεν αποτελούν λύση στα λαϊκά προβλήματα. Για μας λύση είναι η ανάπτυξη της πάλης για την κατάκτηση όλα αυτά τα οποία μας έχουν εκλέψει. Για να αντιμετωπίσουμε την βαρβαρότητα που ζούμε για τη ζωή μας, για τη ζωή των παιδιών μας, για μας είναι μονόδρομος ο αγώνας. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συνταξιούχους, ανεξαρτήτως αν είναι στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό τομέα, να συμμετέχουν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις στην Αθήνα. Δεν πρέπει να λείψει κανείς. Φτάνει πια μέχρι εδώ και μην παρέχει. Οι συνταξιούχοι έχουμε ειδοποιήσει όλους να βρεθούν την Παρασκευή στις 7.30 ώρα στον Άγιο Ανδρέα, να συμπληρώσουμε τα λεωφορεία και στην πλατεία Κλαθμών, που θα γίνει αυτή η σύναξη εκεί πέρα, να βουλιάξει τα λέγαμε. Δεν πάει άλλο. Πρέπει κάποιοι τα αιτήματά μας να επιληθούν και να βρουν τουλάχιστον τη λύση τους.